Λοιπόν, θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να στήσουμε τα ζάρια μας στο Foundry, έτσι όπως το έχω για τα δικά μας τα παιχνίδια. Υπάρχει ψηλά ψηλά εδώ πέρα, υπάρχει εντολή για το πώς θα κάνεις τα Dice Settings. Και θα πατήσουμε αυτό. Και θα μας βγάλει αυτή την λίστα. Εάν δεν την βρείτε αυτή ψηλά ψηλά στα Settings, τότε μπορείτε να πατήσετε τα δύο, τα γρανάζια. Και να πάτε σε Configure Settings, Dice on Ice και 3D Dice Settings. Τώρα, τα καλύτερα από όλα είναι αυτά εδώ κάτω. Θα πάτε δηλαδή στη λίστα που υπάρχουν στο texture, που υπάρχει στο theme βασικά. Στο theme κάτω-κάτω. Και εγώ θα προτιμούσα να μην πάρετε το Savior's Blessing, το οποίο το χρησιμοποιώ εγώ, αυτό το χρησιμοποιώ εγώ. Καλύτερα είναι πάρετε οποιοδήποτε άλλο. Έχει αρκετά πραγματάκια. Τώρα, άμα θέλετε να παίξετε, από ό,τι είδα ο συγκεκριμένος έπαιξε λιγάκι και τράβηξε από εδώ πέρα κάτι διαφορετικό. Έχει διάφορα κολπάκια. Μπορείτε να παίξετε. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Εντάξει. Για να μην το χαλάσω αυτό που ετοίμασε. Αυτός έχει ετοιμάσει αυτό. Μια χαρά είναι. Και μετά, αφού διαλέξετε τα ζάρια σας σε ένα από αυτά τα εξτραδάκια τα ζάρια, διαλέγετε Special Effects και κάνετε Scene, διαλέξετε το ρολ 20, On Result 20, έλα καμάρι μου, 20, Scroll Down για 20, και μπορείτε να διαλέξετε ένα από αυτά εδώ, το Magic Vortex, είναι ενδιαφέρον, είναι ωραίο. Υπάρχει και το Epic Win, Epic Fail. Ας βάλουμε το Magic Vortex και να βάλουμε, έλα, και να βάλουμε και το Epic Win. Οπότε, όποτε ρίχνεις με το 20 σου 20, θα κάνει και Magic Vortex και Magic Win. Επίσης, μπορεί να διαλέξεις και το Roll 20, όταν φέρνεις ένα, να κάνει τον ήχο το Epic Fail. Ή μπορεί να κάνεις και το Glass Impact. Save και είμαστε έτοιμοι, δηλαδή κάνουμε 8 dice roll. Βλέπετε, έκανε ότι έσπασε το τζάμι, το άσος. Για να δούμε και κανένα κοσάρι. Ξανά έσπασε το τζάμι. Μην νομίζετε ότι θα ρίχνει ο GM, ρίχνει κοσάρια. Πού είναι κοσάρια? Άσος ρίχνει, τα κοσάρια που είναι. Δεν είναι δυνατόν. Να το βλέπετε, το κέρδισε το 20. Άντε, μετά από περίμενε να δούμε πόσα rolls έκανε για να βγάλω ένα 20. 8 και 7, 15, και 7, 22, και 8, 30. 47, 30. Και 8, 38. Και κύριε, 38, 40, 46. 58, 68. Μετά από 78 rolls, όχι και άλλα 3. Μετά από 91 rolls. Wow. Αυτός είναι ο τρόπος λοιπόν να φτιάξετε τα ζαράκια σας να είναι λιγάκι πιο fun. Μέσα στα δικά μου τα παιχνίδια το έχω εγκατεστημένο αυτό πάντα. Και για αυτούς που θέλουν να ξέρουν τι είναι αυτό που έχω εγκατεστημένο, είναι τα View Active τέτοιο, είναι το Dice So Nice και το Lordus Custom Dice for Dice So Nice. Αυτά. Θα τα πούμε στο παιχνίδι. Bye bye.